Ο Κωστής Στεφανόπουλος ίδρυσε νέο κόμμα με την ονομασία Δημοκρατική Ανανέωση. Τον ακολουθούν 9 βουλευτές που αποχώρησαν από τη Νέα Δημοκρατία. Τη σημασία των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας επεσήμανε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας. Αλλαγές νομαρχών σε 4 νομούς. Σταθερή ελληνική θέση στο θέμα της αναθεώρησης της συνθήκης της Ρώμης δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Αναπληρωτής Εξωτερικών Θόδωρος Πάγκαλος. Νέα έξαρση των συγκρούσεων στο Λίβανο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτές ήταν μερικές από τις κυριότερες απόψινές μας ειδήσεις. Να περάσουμε τώρα στο δελτίο μας αναλυτικά. Νέο πολιτικό κόμμα με την ονομασία Δημοκρατική Ανανέωση ίδρυσε σήμερα ο βουλευτής Αχαΐας Κωστής Στεφανόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι την αποχώρησή του από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Στο νέο κόμμα προσχώρησαν ήδη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Αναστασόπουλος Μεσσηνίας, Δημήτρης Βρετάκος Β' Αθηνών, Θεόφιλος Γάτσος Πέλης, Κωστής Γιατράκος Λακωνίας, Ηλίας Μαλεβίτης Αχαΐας, Διάκος Μανουσάκης Πέλης, Γιώργος Μουτζουρίδης Αργολίδας, Κωνσταντίνος Πρίντζος Μαγνησίας και Στρατής Στρατήγης Επικρατείας, δηλαδή σύνολο 10 βουλευτών. Αύριο θα δοθεί στη δημοσιότητα πολιτικό κείμενο που αποτελεί την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Το κείμενο αυτό, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος, κ. Στεφανόπουλος, δεν είναι διακήρυξη ιδεολογικών αρχών και ούτε βέβαια ολοκληρώνει τις προγραμματικές θέσεις. Δίνει όμως τους κυρίους πολιτικούς στόχους που θα επιδιώξει το νέο κόμμα και καθορίζει τα πλαίσια της πολιτικής του δράσης. Σήμερα το απόγευμα, ο κ. Στεφανόπουλος κάλεσε τους δημοσιογράφους και παρουσία των βουλευτών που προσχώρησαν στο νέο κόμμα δήλωσε. Η προσπάθειά μας αυτή συνίσταται κυρίως στο να φέρουμε καινούρια ανανεωμένα στοιχεία στην πολιτική ζωή του τόπου. Συνίσταται στην επιθυμία μας να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό με μόνον όπλο την αλήθεια και την ειλικρίνεια, να ασκήσουμε ένα πολιτικό διάλογο υψηλού επίπεδου και να υπηρετήσουμε μια φιλολαϊκή πολιτική την οποία έχουμε την εντύπωση ότι έχει απόλυτη ανάγκη ο τόπος. Τις επιδιώξεις μας αυτές θελήσαμε αρχικώς να τις διατυπώσουμε μέσα στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, τις αρχές τις οποίες υπηρετήσαμε όλοι μας επί τόσα χρόνια με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε σε αυτή μας την επιδίωξη, διότι η προσπάθειά μας είχε ως απάντηση μεθοδεύσεις και διαδικασίες που δεν μπορούσαν πια να γίνουν αποδεκτές από μας. Εάν δεχόμεθα αυτές τις διαδικασίες, θα έπρεπε να σιωπήσουμε και θα έπρεπε να μην επιχειρήσουμε πια την επίτευξη αυτών των σκοπών, αλλά εμείς δεν μπορούμε ούτε να σιωπήσουμε ούτε να σταματήσουμε στην προσπάθεια στην οποία η συνείδησή μας και η πολιτική μας εντυμότητα μας πιέζει να προχωρήσουμε. Απευθυνόμεθα προς όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να ακούσουν μια καινούργια φωνή στο δημοκρατικό χώρο και κυριότατα στους νέους και στις νέες, οι οποίες πάντοτε προσφέρονται προθυμότερα σε μια τέτοια καινούργια προσπάθεια και είμαστε βέβαιοι ότι θα τη στηρίξουν μεταξύ των πρώτων. Αντίπαλός μας δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Με τη Νέα Δημοκρατία οι διαφορές μας κυρίως εντοπίζονται στον τελευταίο χρόνο της πολιτικής της παρουσίας. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι και θα παραμείνει το ΠΑΣΟΚ, εναντίον του οποίου θα εξαντλήσουμε την πολιτική μας δράση. Τη σημασία των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, τόσο για την κυβερνητική πολιτική όσο κυρίως για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, επισήμανε στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι απαραίτητο οι υπουργοί και οι υφυπουργοί που εποπτεύουν δημόσιους οργανισμούς να μην ασχολούνται με τα καθημερινά διοικητικά θέματα, αλλά με το σχέδιο ανάπτυξης και τους στόχους της διοικητικής ανασυγκρότησης και της λειτουργίας των οργανισμών, καθώς και με τη συσχέτιση των στόχων των οργανισμών και επιχειρήσεων με το κυβερνητικό πρόγραμμα. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι υπουργοί να κάνουν τις προτάσεις τους με τις οποίες είτε θα επικυρώνουν τις σημερινές διοικήσεις είτε θα τις ανανεώνουν. Επιπλέον διατύπωσε ορισμένες βασικές απόψεις για την άσκηση του κυβερνητικού έργου σχετικά με τα προβλήματα και τις προοπτικές των οργανισμών. Ο σχεδιασμός του κυβερνητικού έργου στις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς περιλαμβάνει 4 φάσεις. Στην πρώτη φάση οι οργανισμοί στέλνουν στα αρμόδια Υπουργεία τις εκθέσεις τους για τα λειτουργικά, οικονομικά και αναπτυξιακά τους προβλήματα και τις προτάσεις για την αντιμετώπιση τους. Στη δεύτερη φάση γίνεται μια διερεύνηση των εισηγήσεων σε συσκέψεις, στις οποίες μετέχουν εκπρόσωποι των οργανισμών και εκπρόσωποι της κυβέρνησης.
Στην Τρίτη, η κυβέρνηση ενημερώνει τα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών για τις λύσεις και επιλογές που υιοθετεί και για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους. Στην τέταρτη φάση υλοποιούνται οι αποφάσεις με την εποπτεία των αρμοδίων υπουργείων που θα παρακολουθούν και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Εξάλλου, το Υπουργικό Συμβούλιο ασχολήθηκε και με τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα εν ώψη της κυβερνητικής διάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο για να εξετάσει την αναθεώρηση της συνθήκης της Ρώμης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος θα εκπροσωπεί στην Ελλάδα στη διακυβερνητική διάσκεψη, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους, επανέλαβε ότι η χώρα μας θα επιμείνει στις αρχικές της θέσεις. Ότι δηλαδή δεν θεωρεί απαραίτητη την αναθεώρηση της συνθήκης της Ρώμης και ότι είναι δυνατόν να επιδιώξουμε πρακτικές βελτιώσεις του τρόπου λήψεως αποφάσεων χωρίς την αναθεώρηση. Τα θέματα που θα συζητηθούν τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο βάσει της προτάσεως της Προεδρίας αφορούν νέους τομείς δράσης της κοινότητας καθώς και την αναθεώρηση του τρόπου λήψεως αποφάσεων η οποία συνδέεται με κατάργηση της αρχής της ομοφωνίας και καθιέρωση της αρχής της πλειοψηφίας. Ο κύριος Πάγκαλος τόνισε ότι η πρόταση της Προεδρίας ενδιαφέρει την Ελλάδα στο βαθμό που γίνεται μια αναφορά για αναπτυξιακές κοινές δράσεις στον χώρο της προηγμένης τεχνολογίας, στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και κυρίως στο πρόβλημα της απασχόλησης. Την Τρίτη εξάλλου στο Λουξεμβούργο θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας με κύρια θέματα την εκρηκτική πια όπως έχει διαμορφωθεί κατάσταση στη Νότια Αφρική, τις σχέσεις Ανατολής-Δύσης, τις σχέσεις της ΕΟΚ με τις χώρες μέλη της ομάδας Κονταδόρ και το Μεσανατολικό. Στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε η συζήτηση της κυβερνητικής πολιτικής, του τομείς της υγείας, της πρόνοιας και των κοινωνικών ασφαλίσεων. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το διορισμό του τέως Υπουργού Γεώργιου Λιάννη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως πρέσβη εκπροσωπικότητων της Ελλάδας στο Τόκιο. Αποφάσισε ακόμα το διορισμό του Αντώνη Κούρτη ως Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου διορίζονται τέλος νομάρχης Θεσσαλονίκης ο Νίκος Πινακίδης, μέχρι τώρα νομάρχης Ημαθίας. Νομάρχης Κιλκής ο Γιάννης Αγγελόπουλος, μέχρι τώρα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας. Νομάρχης Δυτικής Αττικής ο Νίκος Φαρμάκης, μέχρι τώρα νομάρχης Μεσσηνίας. Και νομάρχης Μεσσηνίας ο Βασίλης Πετροπουλάκης, μέχρι τώρα νομάρχης Κιλκής. Το Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης και Προγραμματισμού θα συνεδριάσει στις 16 του μηνός για να εξετάσει την πορεία της οικονομίας και να προβεί σε εισηγήσεις με βάση τις οποίες θα χαραχθεί η οικονομική πολιτική για τον επόμενο χρόνο. Ήδη 21 φορείς που μετέχουν στο Συμβούλιο έχουν προσκληθεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κώστα Σιμίτη να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση. Ταυτόχρονα τους δόθηκε και κείμενο προετοιμασίας, στο οποίο αναφέρονται οι οικονομικές εξελίξεις και οι περιοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Στο σχετικό σημείωμα, αφού αναφέρονται τα στοιχεία για το ισοζύγιο, τον πληθωρισμό, τις επενδύσεις και για άλλα επιμέρους θέματα, τονίζεται ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει με τον νέο προϋπολογισμό να μειώσει τον πληθωρισμό και ταυτόχρονα να μειώσει σημαντικά το έλλειμμα. Επισημαίνεται σχετικά ότι στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς θα επιδιωχθεί να εφαρμοστεί πνεύμα αυστηρής δημοσιονομικής διαχείρισης. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τονίζει ότι χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια σε πολλά μέτωπα, ώστε να περιοριστούν οι αδικαιολόγητες αυξήσεις που γίνονται συχνά από το εμπόριο και να παταχθεί η παραοικονομία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Καρόλος Παπούλιας κάλεσε το πρωί στο Υπουργείο τον εκπρόσωπο του Αραβικού Συνδέσμου και τους πρέσβεις των κρατών μελών του Συνδέσμου και τον εκπρόσωπο της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων με αφορμή τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα που σημειώθηκαν στην ελληνική πρωτεύουσα. Η συνάντηση έγινε σε φιλικό πνεύμα και ο κ. Παπούλιας επεσήμανε ότι από τα γεγονότα αυτά έχει δημιουργηθεί δυσάρεστη ατμόσφαιρα σε βάρος τόσο της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης όσο και των Έλληνο-Αραβικών σχέσεων. Τα περιστατικά αυτά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης διεθνώς με πολύ διαφανείς σκοπούς, είπε ο Υπουργός, και επεσήμανε ότι η τρομοκρατία, την οποία και οι δύο πλευρές καταδικάζουν, είναι διεθνές φαινόμενο και είναι πολύ δύσκολη η αποτελεσματική αντιμετώπιση της. Όμως συνέχισε με τη συνεργασία των ελληνικών αρχών και των αρχών των αραβικών χωρών μπορούμε να φτάσουμε σε ικανοποιητικά αποτελέσματα ώστε να σταματήσουν οι εγκληματικές αυτές ενέργειες. Καταλήγοντας, ο κ. Παπούλιας επανεβεβαίωσε τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην αραβική υπόθεση, υπογράμμισε τη σταθερή θέλησή της για τη διαφύλαξη
των Ελληνοαραβικών σχέσεων και την ανάπτυξή τους και ζήτησε από τους Άραβες εκπροσώπους να μεταφέρουν στις κυβερνήσεις τους την επιθυμία της ελληνικής κυβέρνησης για στενή συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Απαντώντας, ο πρέσβης της Συρίας, κ. Μαντάνη, ως πρίτανες του Αραβικού Διπλωματικού Σώματος, είπε ότι οι Άραβες εκπρόσωποι, όπως τονίζουν και σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν το πρωί, επανεβεβαιώνουν και πάλι τις καταδικαστικές θέσεις τους για το πρόβλημα της τρομοκρατίας και διαδηλώνουν τη συμπαράστασή τους προς την ελληνική κυβέρνηση για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού, ώστε να σταματήσει η δυσφημιστική εκστρατεία εναντίον της Ελλάδας και της ελληνοαραβικής φιλίας. Στη Ρόδο άρχισε σήμερα και θα συνεχιστεί αύριο στη Χάλκη η τρίτη διεθνής εβδομάδα ειρήνης και φιλίας των νέων όλου του κόσμου. Το θέμα των εφετινών εκδηλώσεων Ρόδου Χάλκης είναι η νέη καινοτόμως δύναμη στην οικονομική, κοινωνική και την πολιτιστική ανάπτυξη. Στην ανακτήρια εκδήλωση χαιρετισμό έστειλαν ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών Μελίνα Μερκούρη. Η απεσταλμένη μας στη Ρόδο Σιλβάνα Ράπτη μας μεταδίδει. Ένα χαμόγελο σε έναν κόσμο σκυθροπό, σε έναν κόσμο που σπαράσεται από τοπικούς πολέμους και ζει με την απειλή του πυρηνικού ολέθρου, χαρακτήρισε τις εκδηλώσεις Ρόδου Χάλκης ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα νέας γενιάς, Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας το πρωί στην έναρξη των εργασιών της Διεθνούς Εβδομάδας Ειρήνης και Φιλίας 1985. Μια ολόκληρη εβδομάδα λοιπόν, στη Ρόδο και τη Χάλκη, 120 περίπου αντιπροσωπείες, οργανώσεων και επιτροπών νεολαίας από όλο τον κόσμο θα συζητήσουν σε 5 στρογγυλά τραπέζια για την απασχόληση, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την τοπική ανάπτυξη, για τους νέους θεσμούς συμμετοχής και συνεργασίας των νέων. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν και οι ιδέες που θα γεννηθούν μέσα από την αμφισβήτηση, μέσα από τον διάλογο μεταξύ των νέων, θα μελετηθούν από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς με σκοπό να εφαρμοστούν. Να θυμίσουμε εδώ ότι πέρυσι, για παράδειγμα, εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας στην Ήπεθρο από νέους και νέες, ύστερα από μια ανάλογη ιδέα, μια ανάλογη σκέψη που είχε συζητηθεί στο περισσινό φόρουμ. Είναι λοιπόν η Χάλκη, όπως επεσήμανε και ο Υφυπουργός Νέας Γενιάς, Γιώργος Παπανδρέου, ένα εργαστήρι αμφισβητήσεων, αλλά ταυτοχρόνως και ένα εργαστήρι προτάσεων, όπου οι νέοι καλούνται, αμφισβητώντας το παλιό, να βρουν το σπόρο για να γεννηθεί και τον τρόπο για να υπάρξει το καινούριο. Εδώ να πούμε ότι ενθαρρύνοντας πάντοτε τις αναζητήσεις της νεολαίας για ένα καλύτερο μέλλον, ο Πρωθυπουργός, ο Ανδρέας Παπανδρέου, έστειλε μήνυμα στους νέους που βρίσκονται στη Ρόδο και τη Χάλκη, στους νέους που κρίνουν και αμφισβητούν, στους νέους που συζητούν και προτείνουν. Ελπίδα για το αύριο όλων μας. Πρόσκληση και σταυροδρόμι για μια καινούργια διεθνή συνεργασία χαρακτηρίζει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις Ρόδου και Χάλκης. Και διαπιστώνει. Σήμερα που η πείνα μαστίζει τον τρίτο κόσμο, σήμερα που διαφαίνονται τα όρια των φυσικών πόρων του πλανήτη μας, σήμερα που είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίες και επίκαιρες νέες και αποτελεσματικές σχέσεις διεθνούς επικοινωνίας και διαλόγου, νέοι με διαφορετικές κοινωνικές, θρησκευτικές, εθνικές, πολιτιστικές και πολιτικές προελεύσεις και απόψεις, μπορούν και ξεπερνούν τα φράγματα των αποκλεισμών και των προκαταλήψεων. Μπορούν και καθιερώνουν νέες σχέσεις αμοιβαίας κατανόησης, ελεύθερης επικοινωνίας και ισότιμης συνύπαρξης. Να πούμε ακόμη ότι στην έναρξη των εργασιών του Φόρουμ μίλησαν οι Γενικοί Γραμματείς Νέας Γενιάς Στέφανος Μανίκας, Υπουργείο Εργασίας Κώστας Παπαναγιώτου, ΕΟΤ Νίκος Κουλάς, ακόμη η Νομάρχης Δωδεκανήσου Τζέννη Καραβέλη και ο Δήμαρχος Σάβας Καραγιάννης. Ακόμη μίλησαν εκπρόσωποι του ΟΗΕ, του ΟΣΑ και άλλων οργανισμών. Αύριο το πρωί, στη Χάλκη πια, θα αρχίσουν οι συζητήσεις στα 5 στρογγυλά τραπέζια. Ωστότε να προσθέσουμε ότι αναμένεται να φτάσουν στην Ρόδο και τη Χάλκη τόσο ο εκπρόσωπος της UNESCO όσο και μερικές ακόμη αντιπροσωπείες που έχουν καθυλωθεί στο αεροδρόμιο του Παρισιού από μια απεργία. Να λοιπόν που η Χάλκη είναι πραγματικά το νησί της ειρήνης και της φιλίας των νέων όλου του κόσμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες θα πρέπει να στραφούν αποφασιστικά προς την τουρκική πλευρά ώστε να εγκαταλείψει την αδιάλακτη και διχοτομική πολιτική της. Τη δήλωση έκανε σήμερα ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Ηλίας Γεωργιάδης. Όταν κλήθηκε να σχολιάσει την έκθεση που υποβάλλει αναδίμηνο ο πρόεδρος Ρέιγκεν στο Κογκρέσο για το Κυπριακό, ο κύριος Γεωργιάδης επισήμανε πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επανέλαβε ότι δεν αναγνωρίζει την αποσχιστική ενέργεια του ψευδοκράτους του Ντενκτάς. Αλλά και οι χώρες της Κομεκόν δεν αναγνωρίζουν το λεγόμενο τουρκοκυπριακό κράτος και υπογραμμίζουν ότι η θέση τους στο θέμα αυτό είναι σταθερή και κατηγορηματική.
Η ανακοίνωση έγινε σε συνέντευξη τύπου εκπροσώπων των χωρών της Κομεκόν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι αντιπρόσωποι της Σοβιετικής Ένωσης, της Βουλγαρίας, της Τσεχοσλοβακίας, της Ουγγαρίας, της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Κούβας τόνισαν ότι οι χώρες τους είναι υπέρ μιας ενωμένης και ανεξάρτητης Κύπρου και ότι δεν έχουν καμιά διπλωματική εμπορική σχέση με το λεγόμενο Τούρκο-Κυπριακό κράτος. Τέλος, υπέρ μιας λύσεως του Κυπριακού που θα στηρίζεται στην εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, καθώς και στην εξάλληψη των επεμβάσεων και των εξωτερικών αναμίξεων, τάσεται και η Αλγερία. Σχετική δήλωση έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλγερίας, Αχμέτ Ταλέντι Μπραχίμι, στην 8η Υπουργική Διάσκεψη των Αδεσμεύτων στη Λουάντα. Το ελληνικό δημόσιο θα διατηρήσει τον αποφασιστικό ρόλο του στην εισαγωγή και διήλυση πετρελαίου, καθώς και στη διαμόρφωση των τιμών των υγρών καυσίμων και μετά την προσαρμογή της ελληνικής πετρελαγοράς στους κανονισμούς της ΕΟΚ. Αυτό προκύπτει από τις διατάξεις του προσχεδίου νόμου που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Λευτέρης Βερυβάκης. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως στο ρεπορτάζ του Γιώργου Μέρβινγκε. Οι ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο διέπονται από την εκτίμηση της κυβέρνησης ότι η ενεργειακή πολιτική είναι θεμελιώδης για τη λειτουργία της οικονομίας της χώρας και για την εξασφάλιση της εθνικής άμυνας, ενώ παράλληλα έχει επιπτώσεις στις διεθνείς μας οικονομικές και πολιτικές σχέσεις. Γι' αυτό, όπως τόνισε ο Υπουργός Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας Λευτέρης Βερυβάκης, με τις προτινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται. Πρώτον, να παραμείνει στα χέρια του κράτους ο έλεγχος των εισαγωγών, της διήλυσης και της διαμόρφωσης των τιμών του πετρελαίου. Δεύτερον, να λειτουργήσει ο ελεύθερος υγιής ανταγωνισμός στη διακίνηση και εμπορία των υγρών καυσίμων, αλλά παράλληλα να διαμορφωθούν συνθήκες που θα αποκλείουν τη διείσδυση και κυριαρχία στην εσωτερική αγορά μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Και τρίτον, να γίνει προοδευτικά, ομαλά και με τους κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις η προσαρμογή της ελληνικής πετρελαιαγοράς στα κοινωτικά δεδομένα από τον επόμενο χρόνο. Στο νομοσχέδιο για την πετρελαϊκή πολιτική που θα κατατεθεί μέσα στο Σεπτέμβρη για ψήφιση στη Βουλή μετά από διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς, προβλέπεται ακόμα ότι το ελληνικό δημόσιο διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα διήλυσης αργού πετρελαίου καθώς και το δικαίωμα εισαγωγής του αναγκαίου αργού και των πρώτων υλών για τη διήλυση. Τα ιδιωτικά διηλυστήρια που λειτουργούν στη χώρα θα διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία με την διατήρηση του εξαγωγικού τους χαρακτήρα, ενώ προβλέπεται η σύσταση, εγκατάσταση και λειτουργία χωριστών επιχειρήσεων για την εμπορία των πετρελαιοειδών. Ορίζεται τέλος νέος αντικειμενικός τρόπος διαμόρφωσης της τιμής των πετρελαιοειδών που θα έχει σαν βάση την ισοτιμία δραχμής δολαρίου σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα μέτρα που πρόκειται να πάρει ο Δήμος Αθηναίων για την αντιρρύπανση ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος της Αθήνας Δημήτρης Μπέης. Στη συνέντευξη αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι του Κέντρου Ερευνών για το Περιβάλλον, εκπρόσωποι της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλεα ΕΚΟ και της Δημοτικής Επιχείρησης Φωτέριου. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις μελέτες που έχουν γίνει για την κίνηση με υγρά αέριο. Η προσπάθεια αυτή του Δήμου εντάσσεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Δάνεια άτοκα ή με ελάχιστο τόκο προσανατολίζεται να δώσει η κυβέρνηση στους αγρότες για να μπορούν να προμηθεύονται ανεξάρτητα από την εποχή τα λιπάσματα και να τα αποθηκεύουν σε δικούς τους χώρους. Η δήλωση έγινε σήμερα στη Βουλή από τον Υπουργό Γεωργίας Γιάννη Ποτάκη κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα λιπάσματα. Ο κ. Ποτάκης είπε επίσης ότι με προεδρικό διάταγμα που θα υπογραφεί αυτές τις μέρες δημιουργούνται 7 ιδρύματα για εδαφικές αναλύσεις και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ποσότητα και την ποιότητα του απαραίτητου λιπάσματος. Τα ιδρύματα αυτά θα γίνουν στην Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τα Γιάννενα, την Πάτρα, την Αττική και το Ηράκλειο της Κρήτης. Τέλος, ο Υπουργός Γεωργίας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα δημιουργήσει κέντρα διανομής λιπασμάτων σε πολλές περιοχές της χώρας. Η Βουλή ψήφισε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου και διάκοψε τις εργασίες της για την Τρίτη το απόγευμα. Επεκτείνεται σταδιακά η εφαρμογή του νέου συστήματος αγροτικής πίστης με το οποίο η έγκριση των δανείων της ΑΤΕ ανατίθεται σε αντιπροσωπευτικές περιφερειακές επιτροπές. Στις επιτροπές αυτές μετέχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων, των συνεταιρισμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Γεωργίας
και των εργαζόμενων στην Αγροτική Τράπεζα. Μια ακόμη περιφερειακή επιτροπή πιστώσεων άρχισε να λειτουργεί από σήμερα στον νομό Λαρίσης, ενώ στο προσεχές δίμηνο θα συγκροτηθούν από την Αγροτική Τράπεζα 7 νέες επιτροπές σε νομούς της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θερεάς. Ο διοικητής της ΑΤΕ, Βασίλης Καφύρης, επεσήμανε στην εναρκτήρια αυτή συνεδρίαση την απόλυτη διαφάνεια και την αποφασιστική συμμετοχή των αγροτών στις πιστωτικές διαδικασίες που καθιερώθηκαν από την μέχρι τώρα εφαρμογή του θεσμού. Τέλος, είπε ότι η Αγροτική Τράπεζα εξετάζει τρόπους εκπροσώπησης των βιοτεχνών στις περιπτώσεις που οι επιτροπές θα αποφασίζουν για την χορήγηση βιοτεχνικών δανείων. Θα συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με την συμπρωτεύουσα για να παρακολουθήσουμε τις ειδήσεις από την Βόρεια Ελλάδα. Καλησπέρα σας. Σε 2,4 δισεκατομμύρια δραχμές φτάνουν τα νέα έργα που δημοπρατήθηκαν στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας από τις αρχές του 1985, ενώ 4 δισεκατομμύρια καταβλήθηκαν στο ίδιο διάστημα για διάφορα άλλα έργα. Αυτό υπογραμμίστηκε σε σύσκεψη που έγινε σήμερα στο Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας με τη συμμετοχή των Υπουργών Ευάγγελου Κουλουμπή και Γιάννη Παπαδόπουλου και του Υφυπουργού Κώστα Γείτονα, κατά την οποία εξετάστηκε η πορεία των έργων του προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Στη σύσκεψη συζητήθηκε επίσης το ρυθμιστικό της Θεσσαλονίκης, καθώς και η ένταξη των περιοχών Σταυρούπολης, Πολύχνης, Ελευθερίου, Μενεμένης, Σίκαιων, Κηφισιάς και Καλαμαριάς στο σχέδιο πόλης. Για τα αυθαίρετα αναφέρθηκε ότι το ποσοστό των δηλώσεων έφτασε στις 16.255, ενώ η οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 1984. Για τους τόπους παραθεριστικής κατοικίας στις ακτές του Θερμαϊκού και Στριμωνικού κόλπου προωθείται η μελέτη για τους όρους δόμησης. Για τα δημόσια έργα στον χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας διαπιστώθηκε η ικανοποιητική τους πορεία. Αύριο ο κ. Κουλουμπής θα επισκεφτεί τα έργα της Ανατολικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης στη γέφυρα Αξιού και τα αποχετευτικά έργα μέσα στην πόλη. Δημοπρατήθηκαν δύο από τα πέντε συγκροτήματα των φοιτητικών εστιών του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης στην Κομοτηνή, ενώ μέσα στη χρονιά αυτή θα ακολουθήσει η δημοπράτηση και των υπολείπων συγκροτημάτων. Αυτό τόνισε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο πρίτανης του Πανεπιστήμιου Σταύρου Σαββίδης, υπογραμμίζοντας ότι το υπάρχον δυναμικό στέγασης αυξάνεται κατά 350 κρεβάτια στην Κομοτηνή και 250 στην Ξάνθη. Παράλληλα προχωρεί η εκπόνηση των μελετών των κτηρίων της νομικής και της διοίκησης στην Κομοτηνή. Στην Αλεξανδρούπολη, τέλος, στην ιδιόκτητη έκταση του Πανεπιστημίου άρχισε η εκτέλεση των πρώτων έργων υποδομής και προχωρεί η εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται. Νέες προοπτικές ανάπτυξης του συνεταιριστικού κινήματος δημιουργούνται μετά την ψήφιση του νόμου για την ύπαρξη μιας μόνο ένωσης γεωργικών συνεταιρισμών σε κάθε νομό. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της Πασεγές, Βαγγέλης Κουλάς, μιλώντας το απόγευμα στην ημερίδα που οργάνωσε η Πασεγές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με θέμα τους προσανατολισμούς και τις προοπτικές του συνεταιριστικού κινήματος καθώς και την συνεταιριστική εκπαίδευση. Στο περίπτερο της Πασεγές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν τα προϊόντα τους οι μεγαλύτερες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις της χώρας. Πόλος έλεξεως Ελλήνων και ξένων επισκεπτών έχουν γίνει οι λουτροπόλεις της χώρας μας που συνδυάζουν τις διακοπές με τη θεραπεία. 350.000 λουόμενοι επισκέφτηκαν φέτος διάφορες λουτροπόλεις σε όλη την Ελλάδα στο διάστημα Μαΐου-Οκτωβρίου που είναι και η λουτρική περίοδος. Αυτό τόνισε σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα το πρωί στην έκθεση ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Ανέστης Αναστασιάδης, με την ευκαιρία της συμμετοχής του Δήμου στη Διεθνή Έκθεση. Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε στην ψήφιση καταστατικού χάρτη λειτουργίας του Συνδέσμου, στην απόφαση κατανομής ποσού 1 δισεκατομμυρίου 700 δραχμών από τις πιστώσεις του πενταετούς προγράμματος του ΕΟΤ για τις λουτροπόλεις και στην ένταξή του στα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Στόχος της ένταξης αυτής είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των λουτροπόλεων με τη δημιουργία πλήρως εξοπλισμένων βιομηχανικών μονάδων εμφιάλωσης μεταλλικού νερού. Με στόχο τη σωστή οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, την οργάνωση της παραγωγής, τον ποιοτικό έλεγχο και ταυτόχρονα την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, αρχίζουν μέσα στο 85 εκπαιδευτικά προγράμματα σε στελέχη επιχειρήσεων από το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη θα είναι η πρώτη πόλη στην οποία θα γίνουν τέτοιου είδους προγράμματα και σε διάστημα 2 χρόνων υπολογίζεται να έχουν εκπαιδευτεί 500 περίπου εμπειρογνώμονες σύμβουλοι επιχειρήσεων, οι οποίοι στη συνέχεια θα αναπτύξουν αντίστοιχα προγράμματα σε άλλες πόλεις της χώρας. Για να πραγματοποιήσει το ΕΛΚΕΠΑ τα προγράμματα αυτά, χρηματοδοτήθηκε από τα κονδύλια του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών. Γραφείο Προστασίας και Ενημέρωσης του Καταναλωτή, που οργάνωσε εδώ και 2 χρόνια η Νομαρχία της Θεσσαλονίκης, λειτουργεί στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης. Στόχος του γραφείου είναι η ενημέρωση του καταναλωτή πάνω σε θέματα που τον ενδιαφέρουν και η προστασία του από τις αυθαιρεσίες των εμπόρων σε θέματα διαμόρφωσης τιμών,
ποιότητας προϊόντων και σε θέματα ενοικίων. Η πραγμάτωση αυτού του στόχου γίνεται με προληπτικούς ελέγχους στην αγορά σε διάφορα προϊόντα, με την έκδοση ενημερωτικών φυλαδίων, αλλά και μέσα από τις καταγγελίες των καταναλωτών για παραβάσεις εμπόρων και μικροπολιτών. Άρχισαν απόψε στο πάρκο της Νέας Παραλίας απέναντι από τη Σχολή Τυφλών οι εκδηλώσεις της γιορτής ΟΝΕΔ 85. Το πρόγραμμα της σημερινής πρώτης μέρας περιλαμβάνει ομιλία του Προέδρου της ΟΝΕΔ Θεσσαλονίκης Κώστα Μπάλα και συζητήσεις για τον αθλητισμό, τη θεατρική δημιουργία και την παράδοση της στη Θεσσαλονίκη. Στο χώρο της γιορτής λειτουργούν περίπτερα των μαθητικών και φοιτητικών παρατάξεων που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, καθώς και βιβλιοπωλείο με περισσότερους από 5.000 τίτλους βιβλίων. Οι εκδηλώσεις θα ακολουθούν την Κυριακή με την πολιτική ομιλία του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Γέρημα και θρέμα της Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Χατζινάσιος, συμμετέχοντας και αυτός στον γιορτασμό των 2.300 χρόνων της πόλης, δίνει την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ συναυλία στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Το πρόγραμμα της συναυλίας θα καλύψει επιτυχίες από χρονικό διάστημα που ξεπερνά τα τελευταία 10 χρόνια της καριέρας του μουσικοσυνθέτη. Και να κλείσουμε μια ειδοποίηση. Ειδοποιείται ο Παύλος Βακυρτζής του Κλειάνθη να επικοινωνήσει με το σπίτι του στη Θεσσαλονίκη για επίγουσα οικογενειακή του υπόθεση. Από την Βόρεια Ελλάδα αυτά για απόψε. Καλό βράδυ. Τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Τσεχοσλοβακίας και τις δυνατότητες για την περαιτέρω ανάπτυξή τους συζήτησαν σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Τσοβόλας και ο Τσεχοσλοβάκος ομολογός του Λέοπολντ Λερ. Ο κ. Τσοβόλας συναντήθηκε επίσης με τον πρεσβευτή της Βρετανίας στην Αθήνα, κ. Τόμας, με τον οποίο συζήτησε τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. Εν τω μεταξύ, συνεχίζοντας τις επαφές του με μέλη της κυβέρνησης, ο Αμερικανός Υφυπουργός Εμπορίου, κ. Γκόλτφιλντ, συναντήθηκε σήμερα με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, Παναγιώτη Ρουμελιώτη. Κατά τη συνάντηση, εξετάστηκαν συγκεκριμένα επενδυτικά προγράμματα τα οποία ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν στην Ελλάδα αμερικανικές επιχειρήσεις. Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια γενικής